Σήμερα έχουμε playthrough σε ένα αθλητικό παιχνίδι, ένα από τα πρώτα που είχα παίξει αθλητικά παιχνίδια ever και που στο αγαπημένο μας Game Boy. Για πάμε για το σημερινό μας playthrough. Hello everyone, Dennis, the Retro Player. Πάρα πολλοί φίλοι μου γράφετε, μα καλά ρε Dennis, δεν θα κάνεις και ένα αθλητικό παιχνίδι. Σήμερα κάνουμε αθλητικό παιχνίδι. Και άλλοι μου γράφετε ότι σας αρέσουν αυτά τα B-rolls όπου ανοίγω το κουτί και βλέπουμε και το manual, θα κάνουμε και αυτό σήμερα. Και μάλιστα που στο αγαπημένο Tennis, ένα παιχνίδι portable, απλό και λιτό, αθλητικό παιχνιδάκι, το οποίο ήταν από τα πρώτα αθλητικά παιχνίδια που είχα παίξει μικρός και μέσα από εδώ έμαθα τους κανόνες του Tennis. Για πάμε να το δούμε. Ένα παιχνίδι που πρόσφατα πρόσθεσα στην συλλογή μου, είχα πάρα πολλά χρόνια να παίξω, πραγματικά 30 χρόνια, από όταν ήμουνα 11-12 χρονών. Ξεκούρασε το παιχνίδι που όταν το έπαιζα τότε με χαλάρωνε, εκδιαμετρικά αντίθετο από τα υπόλοιπα παιχνίδια που έπαιζα, να ακούσουμε και τη μουσικούλα του, έπαιζα τότε Gargoyle's Quest, Link's Awakening, και σίγουρα ειδικά το Gargoyle's Quest ήταν πολύ πιο αγχωτικά, το Fortress of Fear. Ένα παιχνίδι που πράγματι απλά ήταν χαλαρωτικό, εύκολο και ανάλαφρο. Είχε δύο παίκτες, να πω ότι δεν είχα παίξει ποτέ με δύο παίκτες, και τέσσερα levels. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο level. Έχω να παίξω, παιδιά, 30 χρόνια. Άρα λοιπόν, δεν θυμάμαι πώς κάνετε το service. Ναι. Η απόδειξη δεν θυμάμαι πώς γίνεται το service. Τι αναμνήσεις τώρα μου ξυπνάνε. Out! Οριακά out, πάνω στη γραμμή. Και... fault! Εδώ να πω ότι ήταν... έτσι, μπράβο. Αυτό ήταν εύκολο, ανέβηκα πάνω στο φιλέ. Μέσα από αυτό το παιχνίδι έμαθα τις έννοιες του tennis. Out! Έκανα τη λόμπα με το B. Δηλαδή, fault. Out! Ωραία, φίλε, το D-pair είναι. Δηλαδή, πραγματικά τρώω που κάνω το D-pair, η μπάλα πηγαίνει προς τα εκεί. Το sensitivity είναι. Αρκετά δυνατό. Ανέβασμα στο φίλε. Deuce. Άλλη μια έννοια που. Εδώ την έμαθα. Δηλαδή, όταν πάει 40-40, ότι λέγεται deuce. Και ότι πάει εδώ το α και το 0 επίσης. Εδώ, παιδιά, στο Game Boy τα μάθω όλα αυτά. Δικός μου ο πόντος. Και βλέπουμε εδώ την εναλλαγή των courts. Και ποιος άλλος βέβαια είναι διαιτητής, ο Mario. Για πάμε να ανεβάσουμε δυσκολία. Level 4. Boom, κατευθείαν. Να δούμε δυσκολία πώς παίζει εδώ. Ω, φίλε, η μπάλα πάει πιο γρήγορα και ο αντίπαλος κινείται πιο γρήγορα. Ξαφνικά νιώθω ότι εγώ πηγαίνω πολύ αργά. Ω, out! Έκανα το D-pair πάνω και όντως πήγε προς τα πίσω. Λόμπα μου κάνει. Ω, πήγα για το κάρφωμα και δεν έπιασε, ρε φίλε. Πάρα πολύ καλό hit detection. Αυτό είναι το κόλπο εδώ. Θέλει ανέβασμα στο φιλέ και την αντίθετη κατεύθυνση. Ω, μου το έκανε τώρα αυτός. Με άκουσε. Θα το χάσουμε, μου φαίνεται το set. Είναι πολύ πιο δύσκολο από το level 1. Καμία σχέση. Μάλλον τελικά θέλει σταδιακή εξάσκηση και ανέβασμα level. Λοιπόν, για να κάνουμε άλλο ένα, έτσι να δω πώς πάει. Ναι, παιδιά, με παίζει η απλάκα, έτσι. Νιώθω πολύ αργός ξαφνικά. Το απέτρεψα τον Άσο όμως. Κάνει καρφί, ρε! Φιλιακά μέσα. Ω! Λες και πήγε πίσω από την πλάτη μου ήταν αυτό. Τι! Πάλι! Ωραία, φίλε, δύο άσους συνεχόμενα. Ωραία. Και εδώ να δούμε λίγο το κουτί. Πώς είναι το artwork. Και από στο πίσω μέρος εδώ έχει τα δύο screenshots. Και μπροστά, αυτή η εικόνα μου αρέσει πάρα πολύ. Ο Μάριο βέβαια στη γωνία. Μαρκετίστικους λόγους, έτσι. Όταν ήταν στα ράφια των μαγαζιών, να δούμε τι έχει και μέσα στο κουτί.
όταν το ανοίγαμε τότε, αλλά στα ράφια των μαγαζιών, όταν βλέπαμε το Tennis και το Mario στη γωνία, θα πας να το πάρεις. Είναι το κλασικό που ο Μάριο μπαίνει στα αθλητικά παιχνίδια διαιτητής, που όλο τον είχαμε δει, και στο Mike Tyson βέβαια ήταν διαιτητής, κασιτούλα μας, μέσα στις θικούλες, τις όμορφες θικούλες. Ωραίο και το τσιβαίνεται εδώ στην κασέτα. Μάλιστα. Για να δούμε λίγο και το manual. Έτσι πολύ γρήγορα το ξεφυλίσουμε. Τα κλασικά στην αρχή. Seal of quality. Contents. Game Boy. Τα κουμπιά. Ναι, εξηγεί στην οθόνη κάποια πράγματα. Τι ωραίες εποχές, ρε φίλε, με τα manual τότε. Τι ωραίες εποχές. Ήταν χειροπιαστό, το αισθανόσουνα. Εδώ το D-pad. Το D-pad εξαιρετικά δουλεύει στο Tennis. Δεν το θυμόμουν αυτό. Τα two players. Δεν είχα παίξει ποτέ two players τότε. Εδώ δείχνει επίσης πώς είναι τα... Σου δείχνει τα scores, τα levels, πώς αναγράφονται. Ναι. Εδώ στο two mode. Οι δύο παίχτες. Και εδώ όταν είναι την αλλαγή στο set. Εντάξει, αυτονόητα πράγματα μπορεί, αλλά όμως δεν πάβει να στόχουν σε ένα έντυπο φυλάδιο, το οποίο είναι από μόνο του πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα λοιπόν, αυτό ήταν και το manual, αυτό ήταν το περιεχόμενο του Tennis. Για πάμε να παίξουμε τώρα level 2. Να δούμε πώς θα τα πάω τώρα. Θα τα πάω καλύτερα πιστεύω, έτσι. Λοιπόν, θα καθίσουμε να το κερδίσουμε τώρα. Εντάξει, δεν θα σκουράσουμε όλο το footage. Οπ. Αυτό το κόλπο δηλαδή, καταρχήν πολύ πιο βατό σε σχέση με το level 4. Αλλά αυτό είναι το κόλπο. Όχι! Θέλει δηλαδή στο σερβίς μετά ανέβασμα στο φιλέ και από την αντίθετη κατεύθυνση. Και το τι πάρε φίλε μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Όχι, δεν πρόλαβα. Μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, όσο πιο αριστερά πατάς, να το πω έτσι, πάνω και αριστερά, τόσο πιο πολύ αριστερά θα πηγαίνει μπάλα. Το κάνεις λίγο θα πάει ελάχιστα. Κάνεις κατακόρυφα επάνω, θα πάει κατακόρυφα επάνω η μπάλα. 4-3 το σκορ, δεν έχω κάνει ακόμα break. Πρέπει να κάνω break για να κερδίσω. Αλλά μου είναι δύσκολο, δεν ξέρω. Παιδιά, 30 χρόνια είχα να παίξω. Κοίτα εδώ πώς μου έκανε. Το πρόλαβα, φίλε. Ω, από πάνω του. Καλό σύστημα αυτό. Όταν κάνω τη λόπα από πολύ χαμηλά. Α, ναι, πρόλαβε τώρα όμως. Μάλιστα, πρέπει να το παραλάβω αυτό. Τη λόπα από μακριά και κάνει μετά ένα πηδί και πάει πάνω του. Να, ω, τον άτιμο τι έκανε. Και ωραία κίνηση αυτή πάνω μου έπεσε. Πολύ καλό το head detection, είναι πάρα πολύ καλό. Από πάνω του. Έτσι. Το έκανα το break. Έλα. Θα κάνω εδώ το κόλπο με το ανέβασμα στο φιλέ και τέλος. Οριακά φιλέ. Και επαναλαμβάνω πάλι αυτό που είπα. Κάρφωμα. Ότι παρότι είναι ένα απλό χαζό παιχνιδάκι θα λέγαμε, έτσι το Tennis, ένα χαζό παιχνιδάκι είναι, κι όμως προσέφερε διασκέδαση. Ήταν απλό, λιτό, δικό μου το set, πάμε τώρα στο επόμενο. Ήτανε, πρέπει να κάνω break πάλι, και να το κόλπω από πάνω του, αυτό πιάνει τελικά. Απλό, λιτό, πάει για τον Άσο πάλι. Και τα pixels είναι, τα sprites είναι χαριτωμένα. Το κόλπο πάλι από πάνω του. Τελικά έτσι, μόνο έτσι αυτός νικέται. Μου φαίνεται όταν έχει το σερβίς. Α, πήγε πάνω του. Πολύ όμορφα τα sprites. Βέβαια, όπως είπαμε, έχουμε και το Mario εκεί, δίπλα. Όχι πάνω μου, ρε. Ναι, το χάσαμε τελικά. Δεν κάναμε το break. Μπράζει, πάμε να ισοφαρίσουμε τώρα. Με το κόλπο μας. Α, τέλεια.
Τα sprites είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι χαριτωμένα. Οι γραμμές, εντάξει, δεν μπορούν να έχουν, είναι λίγο τεθλασμένες. Αλλά εντάξει, οκ. Τι να κάνεις. Έλα, το έχω τώρα. Αυτό είναι. Και το τελικό. Ω, μου την έκανε λόμπα. Αλλά όμως εγώ τον πέρασα. Σούπερ, μια χαρά. 1-1. Να βάλουμε ένα τέλος στην κυριαρχία του, έτσι, μπράβο. Λόμπα μέσα, α, την προλάβε. Άλλη κατεύθυνση, τέλος. Έλα, έλα, τώρα το βρήκα, το κολλάει. Θα μπορούσα να κάνω και το 4 τώρα, που λέμε. Δεν προλάβα να πάω στη σωστή πλευρά. Πάνω μου. Come on. Έλα, έλα, το έχω. Αυτό είναι. Έλα, έλα. Δικό μου και τέλος. Γεια σου. Break. Έλα. Άλλο ένα είναι και τέλος. Τελειώσαμε, φίλε. Α, την έστειλα πάνω του. Αλλά δεν πειράζει. Εδώ είμαστε. Και θα πάμε, λοιπόν... Όχι... Εντάξει. Θα τα καταφέρω. Θα πάμε για την πρώτη νίκη στο τένις μετά από 30 πλάς χρόνια, φίλε. Πάνω του την έκανα. Πάλι out. Δεν έκανα αρκετά. Και όταν κάνεις τη λόμπα, δεν πιάνει πάρα πολύ να πάει η διαγωνία. Έτσι πάει λίγο πιο ευθεία. Αλλά οκ. Αναπήδηση και πήγε από πάνω του. Έλα άλλη μία τώρα, έτσι. Μπράβο. Έλα, αγόρι μου, δικό μας είναι. Deuce. Deuce. Πάνω την έκανα. Τι. Επίκος πόντος. Είμαι σίγουρος ότι δεν πειράζει κανέναν να ξαναδούμε το replay. Φοβερός πόντος πάνω στο Deuce. Έλα. Φίλε, από την άλλη πλευρά. Σε στείλα διάβαστο. Τέλος. Και ο τι ωραίος τρόπος για να τελειώσει, έτσι. Και μετά εδώ σου λέει Level 2 Champ, try next level. Και βάζεις μετά προφανώς κάτι πιο δύσκολο να παίξεις. Λοιπόν, αυτό ήταν το σημερινό μας playthrough στο tennis. Ένα χαλαρωτικό παιχνίδι, λοιπόν, διασκεδαστικό, παρά την απλότητά του. Ήταν ένα καλό παιχνίδι ενδιάμεσο για να παίζουμε μέσα από τα δύσκολα παιχνίδια τα υπόλοιπα. Εύχομαι, λοιπόν, να σας άρεσε το σημερινό playthrough. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!